Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Καλέ! Άντε πάλι. Τι? Πού πάμε! Τώρα θα σου πω, μπείτε μέσα όλοι. Πω, πω, πολύ ακούγεται. Μπείτε, έλα, αλλά πες με εδώ, Μαρία. Δεν μπορώ, είναι σαράβαλο, δεν μπορώ να πω σε τέτοιο σαράβαλο. Μισό λεπτά, κύριε παιδιά, να καταλάβω. Ξεκινήσαμε το κτέλ. Κτέλ, breakfast, κτέλ. Δεν είναι σαράβαλο, είναι μια χαρά. Έχω βάλει wifi. Παιδιά, με την παλιατζούρα εγώ δεν έρχομαι. Παιδιά, έχω βάλει wifi, έχει GPS. Air condition και έχει και τουαλέτα. Α, είναι καινούργιο. Πού είναι τουαλέτα. Κάνουμε, σταματάμε, κατεβαίνεις, τα κάνεις και έρχεσαι. Αυτό δεν λέγεται τουαλέτα. Αυτό λέγεται βγαίνω μόνος. Για ακούστε, η διαδρομή είναι περίπου 2 ώρες από εδώ που θα ξεκινήσουμε. Ακολουθούμε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Η πόλη που πάμε είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αχαΐας. Είναι παραθαλάσσια πόλη. Κοντά στην πόλη βρίσκεται η παραλία. Άκολη. Αυτό δεν το ξέρα. Ποια είναι αυτή η παραλία? Να στείλουμε τη Μαρία να κάνει μπάνιο. Κατευθείαν, ναι. Τι να σου πω. Ωραία. Πω, παιδιά της αντίστοιχε. Πολύ ωραία. Παιδιά της αντίστοιχε. Έλα, μωρέ. Καλέ! Πού πάμε? Πού πάμε? Στο Αίγιο. Στο Αίγιο, ναι. Μπράβο. Στο Αίγιο. Ναι. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλος από το ραδιόφωνο. Είσαι καλά, Νίλντα? Το ξέρεις το Χάρη, τον θυμάσαι? Ναι. Άκουμε τώρα, σε παρακαλώ. Λέει ο Χάρης, μας έχει φτιάξει επιστολή να στη διαβάσω. Σε εμπιστεύομαι, λέει. Είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις και κατανοείς πως σε παιδεύω επειδή σε θέλω στη ζωή μου. Αυτό δεν παίζει, η κυρία μου, σε παιδεύει γιατί δεν είναι καλά το παιδί. Πρώτο. Δεύτερο. Την 1η Οκτωβρίου ορκίζεται ως ανθυπολογαγός στον ελληνικό στρατό. Το ξέρεις αυτό, φαντάζομαι. Έχει και τίτλο. Νίλντα. Έκλεισε. Παιδιά, δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει, παιδί. Δεν θέλουμε, ρε. Μα δεν θέλει, παιδί μου. Μα το έκλεισε, γυναίκα. Του κάνει γυμνάσια, να. Επί δεξιά, κλείνατε τώρα. Να κάνουμε την κλήρωση, να αρχίσουμε να διώχνουμε κόσμο. Να φύγει κόσμο. Ναι, δεν πρέπει, σιγά σιγά. Έτσι, Manage Travel, παιδιά, μάθατε το Thomas Cook τη ζημιά που έγινε. Ήταν τεράστια εταιρεία και έκανε μια χράπ και τελείωσε. 600.000 άνθρωποι, λέει. Και έχουν μείνει και στην Ελλάδα πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην Κρήτη που είναι το 80%. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε φουσκωτές, βάρκες και να του πάμε σιγά σιγά να του πηγαίνουμε. Όχι, για να νιώσουν και οι Εγγλέζοι, καμιά που λέει δεν θέλω, με ανακατεύετε. Όχι, θα πάτε όλοι με βάρκες πίσω. Έτσι. Φτάστε σε καμιά 20 μέρες. Καλό δεν είναι? Ωραία ιδέα. Ωραία, ωραία, ωραία ιδέα. Να νιώσετε τι θα πει Μεσόγειος. Βίγκαν μήνυσε τους γείτονές της γιατί έκαναν μπάρμπεκιου. Εντάξει, δεν θα το έκανα αυτό. Η Σίλα Κάρντεν από την Αυστραλία. Προς τα πού πέφτει η Αυστραλία? Από εκεί. Να. Ναι. Η γυναίκα εξαγριώθηκε από το μπάρμπεκιου που έκαναν οι γείτονές της στην αυλή του σπιτιού τους. Ναι. Και τους κατήγγειλε στις αρχές. Κατηγόρησε τους γείτονές της για τις μυρωδιές κρέατος και τι θα κάνουμε στο μπάρμπεκιου. Τι θα ψήνουμε, λαχανάκια. Πιπεριές, ντοματούλες, κολοκυθάκια, πατατούλες. Γιατί το κρέας, κοτόπουλο, ψάρι. Είναι κρίμα, ρε Σιάννη. Γιατί είναι, τι είναι κρίμα? Είναι κρίμα, ρε Μιχάλη. Ποιο είναι κρίμα? Είναι κρίμα. Αυγουλάκια τρως. Ναι. Οι κότες θα κάνουν. Μυρωδιές κρέατος ψαριών έβγαιναν από τον μπάρμπεκιου, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν θα σταματήσει τη μήνυση, λέει, και εξετάζει περαιτέρω νομικές ενέργειες εις βάρος τους. Συγγνώμη, μισό λεπτά, κυρία μου, στο σπίτι μου κάνω ό,τι θέλω. Ακριβώς. Κοίτα, τώρα ήταν λίγο υπερβολικούλα. Ω, ναι, καλά. Πλην των μυρωδιών, καταγγέλει το θόρυβο που έκαναν οι καρέκλες, τα ενοχλητικά φώτα και οι φωνές των παιδιών που έπαιζαν μπάσκετ. Να κλείσω μέσα το ποδί. Θύμησε μου, είναι η Αυστραλία. Να πάλι. Κάτσε, φίλε. Η άλλη έχει τον κήπο, έχει τα παιδάκια τη. Ψήνει ο άνθρωπο. Όχι, θέλουμε, κάνουμε. Είναι σαν τη δίαιτα, ρε Μιχαλή. Αν κάνεις δίαιτα, θα φάω γλυκό μπροστά σου. Έτσι κάνουν και αυτοί. Ναι, θα φάω. Θα φάω γιατί. Όχι, όχι μπροστά σου, από το διπλανό τραπέζι. Δηλαδή, εγώ χθες ήμουν εκεί που ήμουν, ήρθαν το γλυκά. Μη φάει κανείς γλυκό γιατί ο Τσαουσόπουλος τσαντίζεται. Έλα. Έλα, μπράβο, πες τα, Μιχάλη μου. Το μαγαζί γεμάτο θα λέγανε προς τα που είναι ο Τσαουσόπουλος. Θα γυρνάγαν όλοι μαζί και θα κάνουν μαζί. Να! Λουκάνικα από αύριο. Πάρτε τους τηλέφωνο εκεί. Λουκάνικα. Δήμαρχος υποχρεώνει τους κατοίκους να είναι χαρούμενοι. Αυτός είναι φίλος μου. Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Γαλλία υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της να είναι χαρούμενοι όλο το μήνα και τον Οκτώβριο. Μαζί τους κάνει λίγο Σεπτέμβριο και όλο τον Οκτώβριο. Απαγορεύοντάς τους να ακούνε λυπητερή μουσική ή να διαβάζουν βιβλία με κακό τέλος. Α, βέβαια. Θα την παντρεύετε στο τέλος, ρε. Αν λάβουμε υπόψη, λέει, την ταχύτητα με την οποία μπορεί να εξαπλωθεί ένα αρνητικό συνέστημα, ο δήμαρχος ζητάει να μην επιτραπεί είσοδο στην πόλη σε κανένα που θα μπορούσε να εμποδίσει την έκφραση του συναισθήματος της χαράς. Μπράβο του, μπράβο του, παιδιά. Ηρέμησε, καλέ. Έτσι είπε ο Φρανσουά Ριφό.
Μπράβο, Φρανσουά! Ο Ριφό με το διάταγμά του ζητάει επίσης να απαγορευτεί η καταθλιπτική μουσική. Μπράβο! Για αυτά τα ξεκούρδιστα, αυτά τα ταινίες, οι ιστορίες ή τα βιβλία που δεν έχουν καλό τέλος. Ενώ καλεί τους συμπολίτες του να φροντίσουν να αυξηθεί η παραγωγή ενδορφίνης της ορμόνης της ευτυχίας, γελώντας τουλάχιστον τρεις φορές την ημέρα. Να χαμογελάμε, δεν είναι τέτοια. Όχι, όχι. Να γελάς, λέει. Να χαμογελάμε, δεν λέει τίποτα. Καταρχήν, για χαμογελά. Το χαμόγελο δεν ακούγεται, φαίνεται. Α, το διάλεγα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Μα γι' αυτό σα λέω. Είναι η καταφυλή ψάρα που τον δέρνει. Έλα εδώ, Μαρία. Για να σε ακούω να γελά γάργαρα. Όχι, καλύτερα. Όχι, πιο καλά. Πώς καλέ. Όπως γελάνε οι άλλοι δύο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Και εμείς γελάμε τώρα αυτή τη στιγμή με τη ψυχή μας. Αυτή την αναγκάζει να γελάει. Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτή θέλει θεραπεία. Μαρία, γελάμε. Γελάω. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, παιδιά. Για να ακούσω σένα. Με καραγκιόζει. Εσύ. Μάστε. Okay. Γέλα και εσύ. Όχι, εγώ θα γελάσω με όλοι μας. Ελάτε όλοι μαζί. Τρία, δύο. Γελάτε, μωρέ. Μαρία, δεν ακούγεσαι. Ωραία, σας έβαλα και τραγούδι. Cotton Eye Joe. Καλέ. Έλα, μωρέ. Ποιο από τα τρία. Αχού. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι. Η Ανθούλα. Τι είναι το σόκορο. Σόκορο είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν στα χωριά της Θεσσαλίας όταν θέλουν να πούνε ότι η κόρη μιας οικογένειας είναι τιμωρία. Πού είναι η κόρη σου, δεν διάβασα και την έχω σπίτι σόκορο. Μην γελάτε γιατί δεν ξέρετε ποιο απ' όλα είναι. Σόκορο είναι μια ταινία την οποία βάζουμε περιμετρικά σε έπιπλα όπως γραφεία, ράφια, ντουλάπες ώστε να μην είναι εκτεθειμένο το ξύλο και μην φαγώνεται για να μην κοπανάμε πάνω εκεί και πονάμε. Σόκορο λέγεται στα ιταλικά η κρέμα που βάζουν πάνω στον καφέ καπουτσίνο. Λοιπόν, Ανθούλα. Καλέ! Ποιο από τα τρία! Νομίζω ότι είναι το δεύτερο, η ταινία. Βεβαίως. Μπράβο! Ξέρω, το ξέρεις ή σου έκατσε πιο φυσιολογικό. Όχι, μου έκατσε πιο φυσιολογικό. Το κόλπο για να μην χάνετε κάλτσες μέσα στο πλυντήρι. Αχ, ναι, ποιο είναι. Για πες όλοι. Δεν υπάρχει σπίτι. Ο πρώτος τρόπος είναι να βάζετε σε ειδικές τσάντες πλυντηρίου, ώστε να πλένονται όλες μαζί. Α, ναι. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ξεχωρίσετε και τα εσώρουχα και να τα πλένετε ξεχωριστά. Ωραία. Επιπλέον, ένας άλλος τρόπος είναι η λύση της παραμάνας. Αυτό δεν το ήξερα. Παραμάνας. Ναι. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να πάρετε μερικές παραμάνες. Πριν βάλετε τις κάλτσες στον κάδο του πλυντηρίου, μην ξεχνάτε να τις ενώσετε με μία παραμάνα. Δεν παθαίνουν τίποτα. Α, δεν φεύγει η παραμάνα. Όχι. Δεν ανοίγει. Ωραία. Αυτό δεν την κλείσει. Το ζευγάρι παραμένει ενωμένο, όπως εσύ και εγώ. Ναι, βεβαίως. Και δεν θα χρειαστεί μετά να το ψάχνετε και να λέτε. Ωραία, μπράβο. Είσαι πολύ πρακτικός. Την οικοκύρηση εσύ. Από αγγλικά πώς πάτε. Πιστεύω καλά. Your eyes 14. Τα μάτια σου 14. Βεβαίως, εκεί θα πάει στη δουλειά. He is swimming to money. Κολυμπάει στα χρήματα. Βεβαίως, εδώ. Are you going well, my human? Πας καλά, άνθρωπα. Μπράβο! Ξέρεις πολύ καλά αγγλικά, προχωρημένα. Οξφόρδη. Τέλειο. Αυτό είναι το πιο σεξι σημείο πάνω σας, σύμφωνα με το ζώδιό σας. Για να ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε τον κρυό. Ποιο λέτε να είναι? Οι γάμπες τους. Οι γάμπες του κρυού. Ναι, ναι, ναι. Ταύρος, έχουμε και ταύρο εδώ μέσα. Τα μαλλιά σου είναι. Τα μαλλιά μου. Ναι, τα οποία είναι έτσι όπως έχεις κουρευτεί σήμερα είναι. Ρε Μιχαλή, τι τα μαλλιά μου. Γι' αυτό να πρέπει να κουρεύεσαι λίγο είναι καλύτερα. Είναι σαν να έχει πέσει, πώς λέγεται αυτό το στα τρόλεϊ που έχει αυτό το σίδερο από πάνω. Λοιπόν, το πιο σεξι σημείο σε ένα δίδυμο είναι τα μάτια του. Μάλιστα. Ενώ σε έναν καρκίνο το πρόσωπό του. Στα λιοντάρια το πιο σεξι σημείο τους είναι το περπάτημά τους. Ενώ στον παρθένο η πλάτη του. Ζυγός, ο λαιμός του. Ναι. Σκορπιός, το στήθος του. Στον τοξό του πιο σεξι σημείο είναι τα οπίσθια του. Ναι. Στον εγώκυρο τα χέρια του, ακούς. Α, βέβαια. Όποιος έχει ωραία χέρια έχει και ωραίο. Τι. Ωραίο. Τι. Τι. Όταν ξεκινάς κάτι πρέπει να είσαι έτοιμο να το ολοκληρώνεις. Ωραία ψυχή. Υδροχόος στα χείλη του. Και ηχθείς, βεβαίως. Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Λοιπόν, και ηχθείς τα πέλματά του. Μάλιστα. Τι έγινε το πρώτο μουσείο. Ναι. Να το πω πώς το γράφει. Πώς να το πεις, γράφει. Ναι. Το πρώτο μουσείο Εδίου ανοίγει τις πόρτες του στο Λονδίνο. Ωραία είδηση, μπράβο. Θα γίνει του. Ωραία εκπομπή, 8 και 8. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε μια φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον εκεί που έτσι κι αλλιώς τα έχει κάνει έτσι ακριβώς. Σωστά. Στόχος, λέει, των ιδρυτών είναι να παρέχει εκπαίδευση και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την υγιεινή αυτού του πράγματος, αλλά και να ανατρέψει τα ταμπού που συνδέονται με αυτό. Σωστά. Θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια. Τι εργαστήριο να έχει αυτό. Βέβαια. Αφού από μόνο του είναι εργαστήριο. Και άλλες διοργανώσεις σχετικά με το γυναικείο αυτό. Για την κατασκευή του μουσείου συγκεντρώθηκαν 50.000 λίρες από διάφορους φορείς. Παγκοσμίως χαρακτηρίζεται ως το πρώτο στον κόσμο που θα είναι αφιερωμένο στην γυναική ανατομία. Την ιδέα για την ανέγερσή του έχει η επιμελήτρια
διευθύντρια εικαστικών εκθέσεων, η Florence Strechter, η οποία το 2017 αποφάσισε να κάνει πράξη την ιδέα της, παίρνοντας αφορμή ένα μουσείο ειδικά αφιερωμένο στον Φαλό, ναι, που βρίσκεται στην Ισλανδία. Δηλαδή... Α, το είχαμε πει και αυτό. Ναι. Το ξέρω. Βέβαια. Δεν κάνουν άλλη δουλειά. Τι κάνατε εσείς για το αυτό, θα κάνουμε και εμείς για το δικό μας. Να, να. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.